Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας τώρα σε ένα πρόεδρο, πρόεδρο, αλλά και πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Πέτρο Πασαλή. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι ανέλαβε, διοίκηση, τι. Ναι, ναι. Ναι, αναλαμβάνεις. Είδηση τώρα, βόμβα, σοκ. Καλά ρε χρήσαμε πλάκα μας. Όχι, μήπως θες να αναλάβεις τον Άρη, αυτό λέω. Άμα έχουν αναλάβει άλλοι κι άλλοι που δεν είχαν ιδέα από ποδόσφαιρο, τουλάχιστον είναι όντως από μπάλα. Εδεσαϊκός. Κοίταξε. Πέτρο, ποτέ μιλες, ποτέ. Μάθε τώρα και τα κατατόπια λίγο. Δεν ξέρω αν ξέρεις, επειδή εμένα η γιαγιά μου συγχωρεμένη είναι από νομό Πέλης, από την Καλή εκεί. Από το χωριό, οπότε Νίκη Καλής, ναι. Έτσι, από την Νίκη Καλής και τα λοιπά. Έχω μια φλέβα, σειρά, δηλαδή, έχω φλέβα εκεί, φλέβα. Έχω βένει στον νόμο, Πέλης, okay. Ναι. Όχι, ρε, ξέρετε, το δέχομαι. Για όσους δεν ξέρετε, ο Πέτρος ο Πασαλής είναι εδώ και λίγους μήνες πρόεδρος του Εδεσαϊκού, μια ιστορική ομάδα που έχει βγάλει και πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, από ένα νέο μετερίζει. Σε είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, τώρα που περνάει και ο καιρός, πώς είναι, είναι εύκολα, δύσκολα, σου πάει, δεν σου πάει? Δύσκολα είναι. Δύσκολα. Είναι δύσκολα, εντάξει. Είναι γάμα το εθνική. Οικονομικό... Γάμα εθνική. Ναι, ναι, το οικονομικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Η γάμα εθνική είναι μια κατηγορία που λειτουργεί με ερασιτεχνικά, αλλά υπάρχουν και οι ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που έχεις απαιτήσει να κάνουν 5 προπονήσεις σε έναν αγώνα. Πρέπει να έχουν κάποια έσοδα. Υπάρχουν αρκετά έξοδα όσον αφορά το κομμάτι του να νιώσει ο ποδοσφαιριστής ότι είναι ποδοσφαιριστής. Mm. Εστιάζουμε πάρα πολύ πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Και από εκεί και πέρα είναι δύσκολο. Να έχει τα βασικά, ένας ποδοσφαιριστής. Να τρώει. Κοίταξε, τα βασικά, όχι, κοίτα, πέρα από αυτό. Πρέπει να έχει, υπάρχει φροντιστής, υπάρχει φυσιοθεραπευτής, υπάρχει γυμναστής, υπάρχει ο προπονητής φυσικά, υπάρχει ο προπονητής θερματοφυλάκων. Προσπαθούμε να παρέχουμε στα παιδιά καλές συνθήκες για την κατηγορία. Μήπως και μπορέσει κάποιο από αυτά τα παιδιά να κάνει το επόμενο βήμα και να σταδιοδρομήσει σε υψηλότερες κατηγορίες. Mm-hmm. Τα λέγαμε και όταν κλείναμε το ραντεβού, θα τα πούμε τώρα και στον αέρα. Μαθαίνουμε πάντως ότι έχετε, εντάξει, ότι έχεις μάτι γιατί είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο χρόνια, αυτό δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς, ότι έχεις 2-3 νεαρούς στην ομάδα του Εδεσαϊκού που το έχουν, που λέμε, έχουν θέμα και προοπτική. Θεωρώ ότι έχουμε ποδοσφαιριστές με ποιότητα και το ζητούμενο για μας είναι αυτό, να έρθει η εξέλιξη της ομάδας μέσα από την εξέλιξη των παιχτών. Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό, θέλει χρόνο, αλλά αποτελεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μένα το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στο ύψυχο δυναμικό μας 5 ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2000, εκ των οποίων οι 3 αγωνίζονται αρκετές φορές σαν βασική, δεν είναι βασική αντικατάσταση και ο τρίτος έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και περιμένουμε σιγά σιγά να ενταχθούν και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Φυσικά χρειάζονται και πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές γιατί αυτοί είναι που θα στηρίξουν τους νεαρούς όταν στραβώσει κάτι. Θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ καλό μείγμα ποδοσφαιριστών νεαρών και έμπειρων και η πορεία μας μέχρι τη λήξη πρωταθλήματος πιστεύω να είναι τέτοια ώστε να μας δώσει άνετα την παραμονή μας στην κατηγορία. Και για να κάνουμε scouting θα πρέπει επιτέλους να γίνει και το φιλικό που το περιμένουμε από το καλοκαίρι με τον Εδεσαϊκό. Ναι, και εγώ το περιμένω από το καλοκαίρι. Ελπίζω στη λήξη της αγωνιστικής περίοδου να καταφέρει η ομάδα του Άρη, έχοντας κατακτήσει και το στόχο της ανόδου, να έρθει πάνω στην Έδεσα. Άσε, έχω πληροφορίες ακόμα. Μας φάγανε οι Σούρδοι στο συγκεκριμένο, να ξέρεις. Το λέω γιατί έχω στο γενικό περιβάλλον εκεί από την περιοχή, γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Έγινε misunderstanding από ό,τι κατάλαβα εκεί. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε το καλοκαίρι με τον Άρη Super League για να έχει περισσότερα έσοδα. Θα έρθουμε στην Έδεσα εκεί. Ακριβώς. Μια χαρά. Δεν τις προγραμματίσαμε και τα φιλικά μας. Είμαστε τρεις. Ναι. Παράλληλα, παρακολουθείς φυσικά ποδόσφαιρο εννοείται και φουτμπολί και το Άρης είναι και τα περισσότερα παιχνίδια του τηλεοπτικά. Τι εικόνα έχεις σχάτως από τον Άρη? Ο Άρης ξεκίνησε αρκετά καλά το πρωτάθλημα, έπαιρνε αποτελέσματα μέσα σε δύσκολες έδρες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει ότι δυσκολεύεται λίγο στο να στείλει την μπάλα στα αδίφια. Ναι. Από τη μία είναι φυσιολογικό γιατί ο βαθμός δυσκολίας όσο πηγαίνουμε προς την λήξη του πρώτου γύρου μπορεί να μεγαλώνει για τις ομάδες, να βρίσκονται κάποιες στο αποκορύφωμά τους. Θεωρώ όμως ότι τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Άρης εύκολα, δύσκολα, θέλω να πιστεύω εύκολα, θα καταφέρει να πάρει αυτό που είναι το ζητούμενο, την άνοδο στην επόμενη κατηγορία και που είναι και η φυσική του θέση. Δηλαδή αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά που βλέπεις σε σχέση με την περσινή σεζόν. Πέρσι ο Άρης ενώ είχε ποιοτικό ρόστερ, είχε καλούς παίκτες, είχε ποιότητα αρκετή. Εντάξει, δεν δυσκολευόταν τόσο πολύ να βάλει την μπάλα στα δίκτυα όπως φέτος. Πολλά παιχνίδια όμως δεν τα κέρδιζε.
κερδίζει τα παιχνίδια, έχει μια πολύ καλή αμυντική διάταξη και εκεί νομίζω ότι φαίνεται και η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο το να επιτεθείς, θέλει να έχεις πολύ ταλέντο και ποιότητα. Το να αμυνθείς σωστά, να υπάρχει μια καλή αμυντική συμπεριφορά από το σύνολο των ποδοσφαιριστών, όχι μόνο από την αμυντική τετράδα, γιατί η άμυνα ξεκινάει από το center four. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Άρης διαθέτει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Σίγουρα είναι μεγάλη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα του ρόστερ. Ο Άρης μπορούμε να πούμε ότι πέρσι διέθετε περισσότερους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά τη φετινή αγωνιστική περίοδο διαθέτει περισσότερους ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν την κατηγορία και που ξέρουν να κάνουν πρωταθλητισμό στη δεύτερη εθνική. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Το να ξέρει να κάνει πρωταθλητισμό σε όποια κατηγορία και αν βρίσκεσαι. Ναι. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το πούμε και εσύ το έχει βιώσει ως ποδοσφαιριστής, παίζοντας κυρίως και στον Ολυμπιακό βέβαια πολλά χρόνια, ότι είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό να είναι από την αρχή πρώτη. Και ο Άρης είναι φέτος από την αρχή, από την πρώτη αγωνιστική πρώτος στη βαθμολογία. Είναι πολύ δύσκολο να κυνηγάς. Όταν κυνηγάς έχεις πολύ μεγαλύτερο άγχος, πολύ μεγαλύτερη πίεση. Ο Άρης είναι μια ομάδα που από μόνη της έχει πίεση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι εκπροσωπεί ο σύλλογος. Ο σύλλογος έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Η ποδοσφαιρική ομάδα βρέθηκε σε χαμηλές κατηγορίες, αυτό όμως δεν αναιρεί την δυναμική που έχει ο σύλλογος και δυναμική την οποία δίνει ο κόσμος. Είναι πολύ θετικό το ότι ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να πηγαίνει στο γήπεδο. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε, και αυτό δεν είναι μόνο για τους φιλάθλους του Άρη, αλλά θεωρώ ότι είναι για όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων, ότι οι ομάδες ποδοσφαιρικές αντιπροσωπούν όλες κάτι, από κάπου έχουν ξεκινήσει. Όταν υποστηρίζουμε μια ομάδα, θα πρέπει την ομάδα να την υποστηρίζουμε και όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εκεί είναι που σαν ποδοσφαιριστής, όταν αγωνιζόμουν, ήθελα περισσότερο την υποστήριξη του κόσμου. Όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά, όλοι ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα διαχειριστούμε μια κατάσταση. Όταν στραβώνει το πράγμα, εκεί χρειάζεται η στήριξη. Ναι. Και η στήριξη χωρίς τη γιούχα σε μια κακή πάσα ή σε μια λάθος έντρα ή στο πρώτο λάθος που θα κάνει ο παίκτης. Είναι γιατί αυτό, και αν δεν το έχουμε δει στο Κλεάνθης Μικελίδη, στο Χάρη Λάο παλιότερα. Η αγανάκτηση του κόσμου ορισμένες φορές ίσως δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα. Και το μόνο που κάνεις είναι να δημιουργείς άσχημες συνθήκες για αυτούς που αγωνίζονται για να υπερασπιστούν το έμβλημα του συλλόγου. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, άσχετα από το συμβόλαιο που έχει, υπερασπίζεται την ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Με το να γιουχάρισε να πέφτει δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα. Μπορεί να υπάρχει αγανάκτηση, μπορεί να υπάρχει θυμός, μπορεί να υπάρχει οργή αρκετές φορές, αλλά καλό θα είναι αυτά τα συναισθήματα να βγαίνουν στην άκρη. Γιατί πάνω απ' όλα για όλες τις ομάδες είναι ο σύλλογος από τον οποίο προέρχεται. Παρακολουθώντας έτσι τα πράγματα, βλέπεις ότι πάμε σε μια κούρσα τριών ομάδων για δύο θέσεις, δηλαδή Άρης, Παναχαϊκή και Όφη? Πιθανότατα αυτό είναι. Νομίζω ότι ο Άρης θα αποσπαστεί από τους υπόλοιπους θέλω να ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα, και από εκεί και πέρα η Παναχαϊκή με τον Όφη και ίσως με τη Δράμα και τα Τρίκαλα, και βρίσκονται λίγο μακριά στη βαθμολογία. Όταν αλλά τα Τρίκαλα Πέτρο τώρα χάνουν 3-0 από το Κισαμικό, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν βλέψει για κάτι παραπάνω. Μπορεί να χάνουν τα Τρίκαλα 3-0 από το Κισαμικό, αλλά αν δεις τις μεταγραφές που κάνανε κατά την περίοδο του Ιανουαρίου και έχοντας μπροστά αρκετά παιχνίδια, έχουν μια πολύ καλή επιθετική γραμμή. Ανοίγεις άλλη κουβέντα όμως τώρα. Το γεγονός ότι μια ομάδα, και αυτό το ξέρεις καλά γιατί πλέον και εσύ το καλοκαίρι έστησες ομάδα για να παίξεις το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στον Εδεσαϊκό από ένα άλλο πόστο, είναι θεμητό ή μάλλον είναι η σωστή ποδοσφαιρική λογική να αλλάζεις διαρκώς και μεσούς περιόδου να κάνεις τόσες πολλές προσθήκες? Μπορείς να κάνεις έτσι ομάδα? Αν δεν κάνω λάθος, οι προσθήκες που έκανε ήταν ο Σαχινίδης και ο Ντουλούλου όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, και κυρίως αυτούς οι δύο αναφέρομαι. Και ο Μιλοσάβλιεφ. Ναι, τρεις ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είναι στο όριο. 2 με 3 κινήσεις μπορούν να γίνουν τον Δεκέμβριο, ο οποίος θα σε βοηθήσει ουσιαστικά. Όχι παραπάνω. Και άλλο πήρε. Πήρε και το, πήγαινε... πώς το λένε, το στόπερ, πώς το λένε το στόπερ, το Βραζιλιάνο, που ήταν στον Ολυμπιακό το παλιά. Λεάντρο. Και το Λεάντρο πήρε. Πήρε αρκετούς. Ναι, εγώ σου λέω, νομίζω ότι 2 έως 3 προσθήκες μπορούν να βοηθήσουν, αλλά
Εδώ πέρα τώρα προκύπτει και το άλλο, το μεγάλο το ερωτηματικό που έχει να κάνει με, με το πώς στήθηκε το πρωτάθλημα, οι αγωνιστικές. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. Άρα είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ίσως αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα μπορέσουν σιγά σιγά να ενσωματωθούν στην ομάδα. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα πρωτάθλημα που έχει 7, 8, 9 αγωνιστικές, αλλά και πάλι νομίζω ότι πάνω από 3 προσθήκες κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου δεν μπορούν να απορροφηθούν από και την ομάδα. Και Μάκο, μου λέει εδώ ένας. Και το Μάκο. Ναι, είναι αρκετές προσθήκες. Αλλά δεν τα πάρουν τα τρίκαλα. Είναι 19 ακόμα. Αν βγάλουμε το. Ναι. Όχι, συγγνώμη, 18. 18. Αν βγάλω το Αχαρναϊκού δηλαδή το ένα το μάτς. Δεν πάβουν 16. Τα τρίκαλα και η Δράμα να έχουν μία δυναμική σαν ομάδες, γιατί έχουν περάσει. Ειδικά η Δράμα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική από τα τρίκαλα. Έχουν περάσει από την πρώτη εθνική κατηγορία και ίσως βάλουν δύσκολα είτε στην Παναχαϊκή είτε στον Όφη. 10 βαθμούς είναι Άρης... η δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Και τα Τρίκαλα και η Δόξα είναι 10 βαθμούς από την Παναχαϊκή, 9 από τον Όφη, 15 από τον Άρη. Ναι. Σας είπα και πιο πριν. Θεωρώ ότι ο Άρης θα μπορέσει να αποσπαστεί ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία. Οι Παναχαϊκοί με τον Όφη έχουν το πρώτο λόγο και αν πούμε ότι κάποιες άλλες ομάδες θα μπορέσουν να κυνηγήσουν, αυτές θεωρώ ότι θα είναι η Δράμα και τα Τρίκαλα. Και εδώ που τα λέμε, νομίζω καλό για τον Άρη η Δράμα και τα Τρίκαλα να είναι στο παιχνίδι, γιατί ακριβώς θα τον βοηθήσουν να έχουν όλοι απώλειες. Και όταν είσαι 15 βαθμούς μπροστά, φυσιολογικό είναι ότι μάλλον δεν θα προλάβουν εσένα, αλλά θα προλάβουν κάποιον άλλον. Μα όχι, δεν μπορούν να προλάβουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά των 15 βαθμών για να καλυφθούν, γιατί υπάρχουν και άλλοι δύο τους οποίους πρέπει να προσπεράσουν. Ο Άρης έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Γκρίνια μπορεί να υπάρχει από κάποιους για την ποιότητα του ποδοσφαίρου την οποία παίζει η ομάδα, αλλά το ζητούμενο δεν είναι η ποιότητα. Το ζητούμενο για τον Άρη είναι να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Αυτό πρέπει να γίνει, να το καταλάβουν όλοι. Φέτος ο Άρης πρέπει να είναι η τελευταία του χρονιά στην δεύτερη εθνική κατηγορία, να επιστρέψει στο ανώτερο πρωτάθλημα και σιγά σιγά να μπορέσει να χτίσει κάτι το οποίο θα βασίζεται σε στερές βάσεις. Θα ήταν, Πέτρο, ιδανικό για τον Άρη να αποσπαστεί, όπως μας είπες, όσο το δυνατό πιο σύντομα και να ξεμπερδέψει, να στείλει το μήνυμα ότι μην ασχολείστε, ψάξτε για τη δεύτερη θέση. Και για ένα άλλο λόγο, και αυτό το ξέρεις και εσύ καλά, για να μπορέσει να έχει το χρόνο στη διάθεσή του για να προετοιμαστεί για τη Super League. Γιατί έτσι όπως είναι το ρόστερ δομημένο, κακά τα ψέματα, θα πάμε σε εκβάθρων αλλαγές το καλοκαίρι με το καλό. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μηροφορίδης έχει δείξει, αν θεωρήσουμε ότι ο κύριος Μηροφορίδης για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας φέτος σαν τεχνικό διευθυντής. Το 90% ναι. Ναι, έχει δείξει ο κύριος Μηροφορίδης ότι και από το πέρασμά του από τον Ηρακλή το προηγούμενο γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο πραγματικά μπορείς να τον εμπιστευτείς για να δημιουργήσει μια ομάδα που θα έχει μια καλή αγωνιστική παρουσία. Η χρονιά του Ηρακλή με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο στο πάγκο του Ηρακλή και τον κύριο Μηροφορίδη σαν τεχνικό διευθυντή, ο Ηρακλής χωρίς να έχει τα μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών, αλλά βασιζόμενος σε Έλληνες ποδοσφαιριστές, είχε παρουσιάσει ένα πολύ συγκροτημένο σύνολο. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην συμβεί αυτό και στον Άρη. Μάλιστα. Να, το δούμε αυτό βέβαια προσεχώς. Εμείς την ανεβάσαμε την ομάδα και όλες μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Είναι αυτό που θέλουμε, ξέρεις, είναι αυτό που θες. σωστά. Και για να κλείσουμε, το ΣΑΚΟΣ είναι τέταρτος. Αλλά ξεκινήσατε πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα, είχατε κάνει πολύ κακή εκκίνηση. Σε 7 πρώτες αγωνιστικές είχαμε πάρει 5 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, ο ένας γύρος της ανάκαμψης που είχαμε ήταν από τα παιχνίδια με τον Αλμοπό που μέσα στην Αρβέα χάσαμε 1-0 και χθες. Την Κυριακή μας πέρασε, φέραμε 0-0 μέσα στο γήπεδό μας. Πήραμε 27 πόντους μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός γύρου. Ναι. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ιερικό την Κυριακή. Όσο πηγαίνουμε προς τη λήξη πρωταθλήματος, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Είμαστε στην τέταρτη θέση βαθμολογίας, αλλά έχουμε 5 βαθμούς από την ομάδα η οποία υποβιβάζεται στην χαμηλότερη κατηγορία. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να πάρουμε τους βαθμούς που απαιτούνται, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα σχετικά με την παραμονή μας στην κατηγορία, που ήταν ούτως ή άλλως και ο στόχος μας από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Να το ευχηθούμε όπως να ευχηθούμε να γίνει και αυτό το φιλικό. Τώρα θα γίνει προς το τέλος, όταν οι ομάδες θα είναι χαλαρές, θα γίνει το καλοκαίρι. Μπας, τόσο κάποια στιγμή να γίνει όμως. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή το φιλικό. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.